Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με την παρουσία του κόσμου. Χθες ήταν περίπου 5.000 ο κόσμος που έδωσε το παρόν του στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό που ζητούσατε από τον κόσμο και φαίνεται ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο αίτημά σας. Σίγουρα, ναι, ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά στο τέλος, το οποίο το παιχνίδι πήγε στις βολές, βοήθησε πάρα πολύ. Μας έσπρωξε προς τη νίκη και ευτυχώς μας έδωσε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, η οποία μας κάνει να κάνουμε το πρώτο βήμα για τον όμιλό μας. Σίγουρα σε ένα όμιλο που θα αντιμετωπίσαμε Πορτογαλία, θα αντιμετωπίσουμε Λουξεμβούργο. Ήταν πολύ σημαντικό το θετικό ξεκίνημα και δει με αντίπαλο την Πορτογαλία μέσα στην έδρα μας. Ναι, εντάξει, η Πορτογαλία φαινομενικά είναι το φαβορί του συγκεκριμένου ομίλου. Θέλαμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα τη διοργάνωση. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και με μία μικρή διαφορά, την οποία θα μας έδινε και ένα έξτρα πλεονέκτημα. Γιατί, όπως ξέρετε, θα ξαναπαίξουμε και στην Πορτογαλία με τη συγκεκριμένη χώρα. Οπότε, αν θα παίξει σε ισοβαθμία, θα παίξει η διαφορά των πόντων. Αλλά νομίζω, εντάξει, το πρώτο στόχος που ήταν η νίκη επιτέθηκε με επιτυχία, είχαμε επιτυχία σε αυτό. Και το δεύτερο που είχαμε και σαν στόχο ήταν η έλευση του κόσμου, η οποία, όπως είπατε και εσείς, ήταν πλούσια, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο, πιστεύω, από τη χθεσινή ημέρα. Ναι. Εντάξει, αν αναλογιστήκαν στις διαφορές πληθυσμιακά, ενώ που υπάρχει ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κύπρο, η νίκη από μόνο της είναι τεράστια σημασία για την Κύπρο, ένα μικρό νησί. Δεν ξέρω, φοβήθηκες καθόλου με τον blackout που παρουσίασε η εθνική μας το 4ο δεκάλεπτο και την μείωση, το κάνισμα της διαφοράς από πλευράς Πορτογαλίας? Εντάξει, αλήθεια λέγεται ότι είχαμε μια διαφορά 12 πόντων που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς πάθαμε ένα blackout, όπως είπες και εσύ, και παραμείναμε και χάσαμε και τη διαφορά σε κάποια φάση. Αλλά παραμείναμε στο πλάνο του προπονητή μας, που ήταν κυρίως να σταματήσουμε τους Πορτογάλους αμυντικά, που ήταν πάρα πολύ καλοί στην επίθεση, και να μπορέσουμε να σταματήσουμε παίχτες κλειδιά όπως ήταν ο Γκόμες, που είναι παιδιά επίπεδου, που παίζουν στην Ιταλία και θα πηγαίνανε οι τελευταίες επιθέσεις τουλάχιστον σε ένα-δύο παιδιά που είναι πιο έμπειρα από αυτούς. Nice. Τώρα γίνεται μια νέα προσπάθεια με τον Λίνο Γαβρίλ στον Πάγκο με νέα παιδιά. Επειδή είσαι χρόνια στην εθνική ομάδα και γνωρίζεις, θεωρείς ότι αυτή η εθνική μπορεί για το επόμενο βήμα? Κοιτάξτε, συγκεκριμένη εθνική απαρτίζεται από παιδιά έμπειρα που είναι χρόνια στην εθνική, όπως είπες και εσύ. Όπως είναι ο Ανδρέας Σουσιζόπουλος, ο Άρης ο Κορονίδης, ο Ιάκωβος ο Παντελή, είναι κάποια παιδιά τα οποία είναι χρόνια εκεί. Είστε στυλοβάτες εσείς και ακολουθεί νέα η γενιά. Είναι αυτό το μείγμα που λέμε. Ακριβώς. Ναι, και ακολουθούν κάποια παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, είναι μικρή σε ηλικία και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, θα αναλάβουν αυτή τα ημεία της εθνικής ομάδας. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι με την καραθόσφαιρα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται και στο εξωτερικό και μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι με υπομονή και επιμονή μπορούμε να καταφέρουμε και σίγουρα να περάσουμε από αυτό τον όμιλο. Μετά υπάρχει άλλος όμιλος, ο οποίος γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα πλέον για να περάσει σε ένα Eurobasket. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να παλέψουμε τουλάχιστον σε αυτό το όμιλο να πάρουμε την πρώτη θέση για να μπορούμε να είμαστε και λίγο να είναι και πιο εύκολοι αντιπάλοι στον επόμενο γύρο. Αυτή η διαφοροποίηση που έγινε από τη FIBA με τους αγώνες των εθνικών ομάδων τρεχούσης στη σεζόν και ενδιάμεσα των αγώνων πρωταθλήματος, θεωρείς ότι βοηθά τις μικρές εθνικές ομάδες?
νομίζω, εντάξει, αναλογιστούμε ότι όπως βλέπουμε οι μεγάλες οι χώρες κατεβαίνουν με τη δεύτερη ομάδα συσταγωγικά οι περισσότερες. Δηλαδή ότι κάποια παιδιά από Ευρωλίγκα ή από Champions League δεν τους επιτρέπουν οι ομάδες τους να πάνε. Εντάξει, μπορεί να ευνοούνται σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό το πράγμα, γιατί οι παίχτες πλέον έρχονται ναι μεν έτοιμοι από τις ομάδες τους, δεν χρειάζονται προετοιμασία, αλλά δεν έχουν και το χρονικό περιθώριο έτσι ώστε να κάνουν μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και να αφομοιώσουν τα θέλω του προπονητή, και γίνεται και πιο δύσκολο και το έργο και του προπονητή αλλά και των παιχτών. Άρα, εντάξει, νομίζω όλοι έχουν τις δυσκολίες, δεν έχει να κάνει αν είναι μικρή χώρα ή μεγάλη χώρα, η δυναμικότητά τους είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Είναι ένας καινούργιος θεσμός, είναι ένας καινούργιος ένας δρόμος της FIFA. Πρέπει να το δεχτούμε, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, ήσουν με διαφορά χθες, κατ' εμένα τουλάχιστον ο κορυφαίος του αγώνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά φάνηκε ότι έχεις και διπλό ρόλο μέσα στο γήπεδο. Πέρα από το να καθοδηγείς την ομάδα, καθοδηγήσεις και τους νεαρούς διεθνείς, και ήταν χαρακτηριστικές οι οδηγίες που έδινες συνεχώς. Εντάξει, ο ρόλος μας είναι διπλός. Τα παιδιά τα πιο έμπειρα που είμαστε χρόνια είναι διπλός. Και να δώσουμε οδηγίες σε παιδιά τα οποία είναι πρώτη φορά μπαίνουν σε τέτοιες διοργανώσεις και σε τέτοια δύσκολα παιχνίδια. Και να κρατήσουμε για την ομάδα το ρυθμό της ομάδας και να μπορέσουμε να σκοράρουμε, να δημιουργήσουμε για να τα κάνουμε όλα αυτά. Εντάξει, θεωρώ ότι εχθές ήταν καλή μέρα για μένα. Προσπάθησα όσο περισσότερα μπορούσα. Σίγουρα όμως χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Είναι ομαδικό το άθλημα. Κάποιος σκοράρει, κάποιος παίζει άμυνα, κάποιος δίνει την έξτρα μπάσα, την ασίστ που λέμε, και είναι ομαδικό, δηλαδή η δουλειά έρχεται μέσα από τη δουλειά και την δημιουργία. Τώρα, μιλήσαμε προηγουμένως για τον blackout της εθνικής μας το τελευταίο δεκάλεπτο. Θεωρείς ότι ένας από τους λόγους είναι και το γεγονός ότι οι πλήστοι διεθνείς δεν έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο? Σίγουρα, εντάξει, το ότι τουλάχιστον για πολλά χρόνια δεν, πολλά χρόνια πριν, γιατί αναλογιστούμε φέτος ότι υπάρχει ένας Κύπριος καλαθοσφαιριστής μέσα στην πεντάδα, που είναι ένα βήμα, και να μην μηδενίσουμε αυτό, είναι ένα βήμα για να παίξει ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής. Τα προηγούμενα χρόνια, ναι, υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ότι δεν παίζουν οι Κύπροι καλαθοσφαιριστές στην ομάδα τους. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής πρέπει να παίξει, πρέπει να στηρίχτει, για να έχουμε και γήπεδα γεμάτα όπως είδαμε χθες, για να βελτιώνεται και στο τέλος της ημέρας να κερδίζει η εθνική ομάδα, να έχει επιτυχία για να μπορέσει και ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Νομίζω ότι γίνονται μικρά βήματα θετικά, και είναι καλό να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Φέτος είναι πέντε ξένοι και ένας Κύπριος στην πεντάδα, που είναι αρκετά καλό, μια αρκετά καλή αρχή. Νομίζω του χρόνου, εάν και εφόσον γίνονται τα υποσχέσεις από ομοσπονδία, που θα πέσουν και οι ξένοι στους τέσσερις, τότε θα υπάρχει και περισσότερο συμμετοχής στους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Θέλει υπομονή, δεν μπορεί να χτιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάρα πολλούς ξένους και δεν υπήρχε κανένας Κύπριος στην ομάδα. Δεν έπαιζε κανένας Κύπριος. Ναι, το ευχάριστο πάντως είναι ότι οι ομάδες και οι διάφορες ακαδημίες που υπάρχουν στρέφονται στους νεαρούς. Μήπως και βγουν στο μέλλον κάποιοι καλαθοσφαιριστές που θα βοηθήσουν την εθνική. Σίγουρα, ναι, υπάρχουν πολλές ακαδημίες. Πλέον οι ομάδες πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη βάση στις ακαδημίες. Είναι περιουσία του σωματείου οι ακαδημίες, και πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη βάση για να βγάλουν και δικούς τους παίκτες, να μην αναγκάζονται και συνέχεια να παίρνουν παίκτες από άλλες ομάδες και να ξοδεύουν και λεφτά. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στις ακαδημίες για να μπορέσουμε να βγάλουμε και παιδιά που στο τέλος της ημέρας θα στελεχώσουν τις ομάδες μας και τις εθνικές. Όπως είδατε και χθες το γήπεδο, το μισό γήπεδο ήταν από νεαρά παιδιά, από παιδιά από ακαδημίες, από σχολεία.
Αυτό πρέπει να στηρίξουμε, να πατήσουμε βήμα με βήμα, να κάνουμε βήματα μπροστά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι αυτή η παρουσία του κόσμου χθες θα έχει και συνέχεια και στα μελλοντικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Σίγουρα, η συγκεκριμένη παρουσία, το χθεσινό παιχνίδι πρέπει να μας δώσει ένα μάθημα, να καταλάβουμε ότι μπορούμε να φέρουμε κόσμο. Ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ, θέλει το μπάσκετ, απλά θέλει οργάνωση, θέλει σωστά βήματα και να δώσουμε δύναμη στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή. Ωραία, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, Βασιλικούνα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.